Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι σα είχε δει κάποιο κάπου μετά. Εγώ μετά από καιρό θυμάμαι τι φωτογραφίε. Πότε ήταν τελευταία φορά. Ναι, ρε, αυτά λέγαμε κιόλα, δεν θυμάσαι. Τα είχαμε πει μετά. Μετά τα είπαμε. Τυχαία που σε πέτυχα κάπου που δεν θυμάμαι. Α, νομίζω τα είχαμε πει και στην εκπομπή που ήσουν, όχι. Που είχα έρθει. Μη σου πω, Ελένη, ότι. Μπορεί να είχα έρθει σε εσένα τελευταία φορά, γιατί έχουν να κάνουν εμφάνιση 5,5 χρόνια. Έτσι. Δεν έχω πάει πουθενά. Εγώ νομίζω ότι τόσα χρόνια έχω να σε δω. Ναι, 5,5 χρόνια έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή, κάνω μια, εννοώ να εμφανιστώ να κάνω μια τηλεοπτική συνέντευξη, παιδί μου, επίσημα όπως αυτή τώρα. Δεν έχω κάνει. 5,5 χρόνια. Και νομίζω ότι ήμουν και σε εσένα. Να μπει σε ένα σπίτι στο ελληνικό. Κάτι θυμάμαι. Κάπως ναι. ήσουν κάπως αλλιώτικα μου τα έλεγε. Πού σου τα έλεγα. Στο κατηδίαν. Όχι α, μπράβο, ναι. Γιατί θυμάμαι κι εγώ αυτά τα μετά που μιλάγαμε, γι' αυτό σου λέω ότι θυμάμαι. Και εγώ γι' αυτό σου λέω. Θυμάμαι έτσι, γιατί ήσουν σε μια φάση που είχε αρχίσει να βλέπει τα πράγματα αλλιώ. Δηλαδή, μάμα μου, ότι μου έλεγε κάτι κουράστηκα, θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Δεν μπορώ άλλο έτσι. Ναι. Και σε κοίταγα κι εγώ, δεν μου έλεγε κάτι ξεκάθαρα. Ξέρεις, μου τα έλεγε λίγο μόνο. Το είχα πει, το θυμάμαι, το είχα πει. Και μου έλεγε, ναι, και σου είχα πει και ποιο είναι. Και θα τον ήξερα εγώ, δεν ήξερα πώ. Προφανώ δεν τον ήξερε, γι' αυτό και τον ζωσκράτησε. Αλλά το είχα πει. Το θυμάμαι ότι το είχα πει. Γιατί λοιπόν, πάντα... πες μου κάτι. Πραγματικά τώρα τον είδες και τον ερωτεύτηκες με τη μία. Όχι. Γιατί εμφανισιακά είναι πολύ ωραίος ο άντρας σου και είναι λογικό να το βλέπει κανείς να τον πω, τραβάει. Ήταν... Αλλά πέραν τούτου. Ναι. Ήταν λίγο εκφοβιστικός για μένα όταν τον είδα. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν πολύ, πολύ αρσενικό. Δηλαδή, βλέπω ένα πράγμα 2 μέτρα, ξέρεις, και μου φάνηκε λίγο... Υπερβολικό για μένα, για τα δικά μου έτσι. Είναι λίγο πιο. Ξέρεις και εκείνου. Μπορεί έτσι να του φάνηκες, γιατί ήσουν και εσύ ακριβώς ναι, το αντίστοιχο σε γυναίκα. Ναι. Μια γυναίκα γυναικάρα, πολύ τραβηχτική, πολύ, ναι. πολύ. Που λες, εδώ δεν πλησιάζω. Λες. Τι λέω, βρε, εγώ μου. Τώρα μετά από τόσα χρόνια να τα λέμε τα πράγματα ελεύθερα, όπως είναι. Ναι, όντως. Πραγματικά, όντως. Αυτό μπορεί να ισχύει. Πιστεύω. Ξέρεις, δεν το καταλάβαινα τότε ιδιαίτερα. Βεβαίως, μπορώ να σου πω. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, καθόλου δεν το καταλάβαινα. Και νόμιζα ότι επειδή σαν άνθρωπος και όποιοι με ξέρουν, είμαι πολύ, πολύ απλός άνθρωπος και πολύ low profile και πολύ κάτω από τη γη, θεωρούσα ότι μάλλον αυτή την εικόνα. Τέλος πάντων, έκανα χρόνια να καταλάβω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σε βλέπει όλος ο κόσμος έτσι όπως πραγματικά είσαι. Δυστυχώς. Αλλά δεν σε νοιάζει κιόλας. Στην τελική σε ενδιαφέρει αυτοί οι 5-10 άνθρωποι δικοί σου. Καταλήγεις ότι με αυτούς ξέρω εγώ θα πορευτώ. Αυτοί με ενδιαφέρει να με ξέρουν. Αυτοί με ενδιαφέρει να είναι καλά κτλ. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου κάποια στιγμή. Θυμάμαι σε για περιοδικό και μιλάω λίγο αργότερα μετά από εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αφού παντρεύτηκες. Ναι. Που είχες πει ότι στην αρχή της σχέσης είχες ταλαιπωρηθεί με τον Τροϊανό. Γιατί εσύ μεν τον είδες από την αρχή και είπες αυτός είναι. Ναι. Για μένα, τέλος. Όχι, εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που όταν είμαι κάπου, είμαι κάπου. Δεν έχω ούτε στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ξεκινήσω κάτι με κάποιον και να θεωρώ ότι. Α, και καλά, εντάξει, μπορεί. Θα μείνω λίγο, αυτά, γεια σας. Είμαι γυναίκα και που, αν θα ήμουν κάπου, σημαίνει ότι ήμουν εκεί. Δεν μπορούσα δηλαδή να είμαι και εδώ και εκεί και εδώ και να κοιτάω και αλλού κτλ. Και τώρα ενώ είχε, τι φάση του τότε, βρε παιδί μου. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε βγει από ένα διαζύγιο. Το γνώρισα εγώ 10 μήνες μετά το διαζύγιο του. Να το διευκρινίσω γιατί έχω ακούσει ότι εγώ τον χώρισα κιόλα. Άστα τα έχω ακούσει. Μην μιλάμε. Ναι, γελάω τώρα με αυτό που το συζητάμε. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε το. Ήθελε τη ζωή του, ταυτό. Εντάξει. Τώρα καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος που έχει παντρευτεί και έχει μείνει 8 χρόνια σε μια σχέση, δεν θέλει να ξαναμπεί μέσα σε μια άλλη σχέση. Ωραία, τι του έκανες και μπήκε. Δεν ήθελε να μπει στην αρχή, δεν το παραδεχότανε. Το θυμάμαι, ξέρει. Το είχες πει για συνέντευξη. Μπήκε, τώρα τι του έκανα. Αυτά έρχονται και λίγο. Α, σου πω μεγάλη ιστορία τώρα. Δεν φτάνει ο χρόνος να στα πω. Τελικά είναι όλα καρμικά στη ζωή. Ήταν για πιστεύω. Να το γνωρίσει αυτόν πιστεύω τον άντρα. Πιστεύω ότι είναι μοίρα. Γιατί άλλαξε η ζωή σου, άρδινα από εκεί και κάτω. Ναι. Και όχι μόνο. Και το ότι, αν θέλεις, η ιστορία αυτή τη σχέση που είχαμε, η οποία δεν ήταν και πιο ιδανική στην αρχή, για οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να είναι ερωτευμένος, όχι μόνο για μένα. Και η κατάληξη αυτή, βλέπεις, καταλήγεις τελικά ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι μοίρα στη ζωή. Είναι μοίρα. Κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν μπορούσε ούτε να τα ανεχτείς πιο πριν, ούτε να τα διανοηθείς καν. Βλέπεις ότι και τα ανέχεσαι και. Λοιπόν, ακούω τώρα. Άρα... Η ερώτησή μου ποια είναι. Επειδή εσύ ήσουν ένα κορίτσι που ξεκίνησε από μικρό, δημιουργήθηκες μόνη σου. Έφυγες από. Συγγνώμη, γιατί έχω και ένα κρύωμα. Με την ησυχία σου. Έφυγες από την πόλη σου, ήρθες εδώ, ψάχτηκες μόνη σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ακόμα και αν το σπίτι σου είναι στην Αθήνα, ναι. Να ξεκινήσεις μέσα σε αυτή τη δουλειά και να τα βγάλεις πέρα, ναι. Μόνος σου.
Λοιπόν, εσύ ήσουν ένα πολύ δυναμικό στοιχείο, εγώ. Δεν ξέρω ναι. ο κόσμος τι ξέρει, αλλά ήσουν ένας άνθρωπος που κρατούσε τη ζωή τα χέρια σου. Ήσουν πολύ δυνατή γυναίκα. Ναι, είναι στο χαρακτήρα μου αυτό. Και κόμμα συνέχεια. Και με τσαπουκά δηλαδή. Ναι. Δεν ήσουν. Δεν ήσουν αυτό που λέμε ένα εύπλαστο κοριτσάκι. Ήσουν μια γυναίκα δυναμική. Επειδή και ο άντρας σου φαντάζει κάπως έτσι. Ναι. Πώς το εξισορροπείτε? Είναι καλά. Να σου πω. Τώρα σε αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο άντρας μου όχι απλά φαντάζει, είναι πολύ περισσότερο από μένα. Και αυτό ήταν και το ιδανικό του δικό μου για να βρω σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή να αισθανθώ ότι αυτός ο άντρας που είναι απέναντί μου είναι πιο πολύ από μένα. Πιο δυναμικός από μένα. Αυτό το ψάχνεις. Όχι, δεν το ψάχνα, αλλά ποτέ δεν θα προχωρούσα τίποτα στη ζωή μου αν δεν ένιωθα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και προχώρησα με τον Τραϊνό. Δηλαδή, ο Τραϊνός, και ειδικά από την πρώτη στιγμή που τον είδα εκεί με κάτι παιδιά, γιατί είναι φοβερός σαν μπαμπάς και γενικώς με τα παιδιά το έχει πάρα πολύ. Πριν τη Βικτόρια, όχι μόνο με την κόρη μου. Τον έβλεπες με τα παιδιά που τρελό, τι να σου πω. Εγώ καμία σχέση με τα παιδιά. Το λέω. Θα φτάσουμε και στα δικά σου. Ναι, ο Τραϊνός λοιπόν ήταν με τα παιδιά άλλο πράγμα. Και λέω, αυτός λέω θέλω να κάνει το παιδί μου. Τέλος. Εκεί είπα ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει το παιδί μου. Όταν το κάνατε, ήσασταν στη φάση που θέλατε να κάνετε παιδί? Όχι. Προέκυψε. Ήρθε τυχαία. Ναι. Να σου πω, ήρθε τυχαία